Τώρα να πάμε να συζητήσουμε λίγο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, να μας πει τις εντυπώσεις του από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ο οποίος έχει και κέντρο αριστερή εσάνς, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, από το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά ως κίνημα αλλαγής είναι να καλωσορίσουμε το αντιδεξιό δίθεν μέτωπο του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με τα νέα καραμαλικά στελέχη της λαϊκής δεξιάς, όπως είναι η κυρία Παπακώστα, αυτή που αποκαλούσε τους μετανάστες καταρρίδες, τον πρωθυπουργό θλιβερό και προκλητικό αμοραλιστή τον Αύγουστο του 2015, ήταν αυτή που διερωτόταν αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα του συνταγματικού τόξου τον Νοέμβριο του 2015, και ένα αντιδεξιό μέτωπο με σχεδόν όλους τους ΑΝΕΛ σε υπουργεία. Να καλωσορίσουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία έχει μοναδική εντολή να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και μοναδικό σκοπό τη διαχείριση της ΣΥΤΑΣ και της συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Ωραία, τώρα η κυρία Παπακώστα είναι το φορτισμένο πρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά δεν σχολιάζεται το γεγονός ότι στελέχη της κεντροαριστεράς, όπως η κυρία Ξενοκοπούλου, η κυρία Μερσίνη Ζορμπά, έχουν υπηρετήσει καταρχάς και κυβερνητικές θέσεις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΙΝΑΛ σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι ένα στοιχείο του ανασχηματισμού, κύριε Χριστοδουλάκη. Ήταν το επόμενο πράγμα στο οποίο θα έφτανα. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση λοιπόν χωρίς κανένα ιδεολογικό πρόσημο και με μοναδικό συνδετικό κρίκο τον τυχοδιοκτησμό της εξουσίας. Μια επιλογή του κύριου Τσίπρα, η οποία λέει το εξής. Στο δίλημα που έθετε μεταξύ παλιού και νέου ο ίδιος, επέλεξε το παλιό όταν επιλέγει συγκεκριμένα στελέχη τα οποία δεν σημαδοτούν τίποτα σε επίπεδο κοινωνίας, όταν στο κάλεσμα αυτό το διαλαλούμενο άνοιγμα στην κεντροαριστερά ανταποκρίθηκαν μόνο ορισμένοι τυχοδιώκτες της εξουσίας χωρίς καμία κοινωνική αναφορά, χωρίς καμία παρουσία και χωρίς καμία ουσιαστική συνέχεια και συνέπεια της πράξης και των πολιτικών του. Ναι, λόγους. Αυτό εντάξει, ακούγεται λίγο και λίγο κατεδαφιστικό. Χωρίς καμία κοινωνική αναφορά, στελέχη τα οποία έχουν εκλεγεί από τη βάση σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή στην Ευρωβουλή, όπως η κυρία Ζορμπά, και έχουν μια διαδρομή στο χώρο σας. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Όταν μιλάμε για τυχοδιώκτες της εξουσίας, μιλάμε για στελέχη τα οποία παρά μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση που είχαν, η κυρία Ζορμπά μάλιστα έχει συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές στο δικό μας χώρο που δεν μπορούν να συγκλίνουν με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η επιλογή που κάνουν είναι να ακολουθήσουν ένα λαϊκίστικο τυχοδιοκτικό πολιτικό πλαίσιο μιας κυβέρνησης που ανελήχθηκε με χυδαία ψέματα, εφάρμοσε την πιο σκληρή συντηρητική πολιτική και επιλέγουν τώρα στο παραπέντε σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να πάρουν υπουργικές θέσεις, καλώς ή κακώς οι επιλογές αυτές δεν δηλώνουν πολιτικά χαρακτηριστικά και πολιτικό αντίκρισμα. Να σας πω, κύριε Χριστοδουλάκη, μιας και είστε κι εσείς νέος άνθρωπος εδώ, υπάρχει μια εμφανής προσπάθεια νέων ανθρώπων, ας πούμε, να τοποθετηθούν στην κυβέρνηση. Αυτό το βλέπετε θετικά ή το βλέπετε αρνητικά? Κοιτάξτε, αυτό που λέω και το λέω συχνά και αφορά και εμένα και όλα τα νέα στελέχη, είτε του δικού μου χώρου, είτε του ευρύτερου πολιτικού συστήματος. Φυσικά και το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη της πολιτικής ανανέωσης. Όμως, η έννοια της πολιτικής ανανέωσης δεν αφορά μόνο ηλικιακά χαρακτηριστικά. Το ότι βάζουμε, ας πούμε, 5-30-άριδες, 5-35-άριδες, 5-25-άριδες κάπου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό είναι καλό. Αυτό θα ήταν καλό άμα κάναμε πασαρέλα. Σε μια πολιτική διαδικασία, αυτό που κρίνεται ως πολιτική ανανέωση είναι η εκφορά ενός σύγχρονου λόγου, μιας νέας πολιτικής νοοτροπίας, φρέσκων ιδεών. Τα στελέχη λοιπόν τα οποία έχουν υπηρετήσει έναν αμιγώς κομματικό μηχανισμό και σε μια σκληρή λογική κομματικού κράτους, κομματικής διαχείρισης, μικροκομματικής διαχείρισης και επικοινωνιακής διαχείρισης της ανικανότητας του ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων. Όχι, δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική πολιτική ανανέωση με την έννοια αυτή που σας εξήγησα και όχι απλά με ηλικιακά χαρακτηριστικά. Αναρωτιέμαι, κύριε Χριστοδουλάκη, αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι πολλά στελέχη που στο παρελθόν ήταν κοντά στον Γιώργο Παπανδρέου και το Κίδησο, σήμερα κινούνται δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυρία Ξενοκοπούλου ή την κυρία Ζορμπά. Αναφέρομαι και σε άλλα στελέχη που ακούστηκαν πιθανόν για υπουργοποιήσεις, όπως ο κύριος Παμπούκης ή ο κύριος Ραγκούσης. Σας προβληματίζει σαν θέμα αυτό? Και δεν το λέω τυχαία. Γιατί από το Κίδησο και άλλες τάσεις του κινήματος αλλαγής δεν αποκλείουν ή θέλουν ή, εν πάση περιπτώσει, ανοίγουν μια ατμόσφαιρα συνύπαρξη με το ΣΥΡΙΖΑ ή διεργασιών με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ενστερνίζομαι αυτή την άποψη. Όλα τα κόμματα και χώροι που ανήκουν στο κίνημα αλλαγής έχουμε πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση. Η απόφαση αυτή λέει ότι προχωράμε σε μια αυτόνομη πορεία, μια αυτοδύναμη στρατηγική, ακριβώς γιατί η χώρα έχει ανάγκη ένα προοδευτικό πόλο πρωταγωνιστή για την επόμενη μέρα.
και αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς αυτή την κατεύθυνση προχωράμε και είναι συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση από όλα τα στελέχη που ανήκουν στο δικό μας χώρο. Το τελευταίο μου ερώτημα όμως, αυτό που μου λέτε. Λόγους, αν κάποιος για άλλους λόγους, λοιπόν, χωρίς εγώ να θέλω να γίνω μάντης προφέσεων, αλλά για άλλους λόγους που δεν αφορούν πολιτικές αναφορές ή μια πολιτική συνέχεια και συνέπεια στην πολιτική του συγκρότηση και τοποθέτηση, επιλέγουν το δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που όταν κάποιος δεν γίνεται υπουργός δεν μπορούμε να μιλάμε για φήμες, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Αυτά τα στελέχη έχουν κρυφθεί από τον ελληνικό λαό και θα κρυφθούν και στις επόμενες εκλογές. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και ο ελληνικός λαός πλέον αντιλαμβάνεται τι παιχνίδια παίζονται στην πλάτη του. Και γι' αυτό ακριβώς ο ελληνικός λαός θα δώσει και τις δικές του απαντήσεις στις επόμενες εκλογές, που θα είναι εκλογές για τρεις, ακριβώς γιατί η κοινωνική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία είναι τεράστια. Και από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική και αξιόπιστη λύση για την επόμενη μέρα με τον επερχόμενο δεξιό ρευανσισμό, τον οποίο οραματίζεται και με μια λογική που αποστρέφεται οποιαδήποτε μορφή σοβαρού και ουσιαστικού κοινωνικού κράτους και ανακούφιση των μη προνομίων, που είναι αυτοί που έχουν εφηγεί περισσότερο μέσα στην κρίση. Τώρα είναι το τελευταίο μου ερώτημα αυτό. Γιατί μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείεται συνεργασία. Μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο που μιλάτε, αποκλείεται νέα συνεργασία. Το Κινάλ δεν ήρθε στην πολιτική σκηνή για να μαζεύει ποσοστά, αλλά για να είναι αφόλημα για τη χώρα. Αν χρειαστεί να συνεργαστείτε, δεν θεωρείτε πιο συμβατή, για παράδειγμα, τη δύναμη τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ? Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Το κίνημα Αλλαγής, λοιπόν, δεν είναι ούτε κόμμα ψήφου διαμαρτυρίας, αλλά από την άλλη δεν είναι ούτε παράρτημα και ακολούθημα της δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέμε λοιπόν πολύ απλά? Εμείς λέμε ότι αν μπορούμε να διασφαλίσουμε μια προοδευτική ατζέντα στη διακυβέρνηση του τόπου, τότε ναι, θα βάλουμε τους δικούς μας όρους σε μια προγραμματική συμφωνία. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ζητάμε από τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Χριστοδουλάκη, για να δούμε, λοιπόν, γιατί αρχίζουν ενδιαφέρουσες εποχές έτσι κι αλλιώς πολιτικά.